Επιποδός σήμερα πάνω από 2.000 αστυνομικοί για την ομαλή διεξαγωγή τη εκλογική διαδικασία. Ραφαέλα. Ακριβώ, uh, κάτι κυρία και κύριοι, στη μάχη λοιπόν των εκλογών uh, πέραν των 2.000 αστυνομικών, εδώ στην πρώτη γραμμή από νωρί το πρωί. Uh, βρίσκεται uh, το κέντρο επιχειρήσεων, η λειτουργία του κέντρου επιχειρήσεων. Η οποία ουσιαστικά συντονίζει όλε τι αστυνομικέ διευθύνσει σε όλε τι πόλει, όπου εκεί υπάρχουν κέντρα επιχειρήσεων. Να σα πω ότι 91 πρόσωπα έχουν δηλώσει ασθενείε, έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού. Κάποιε διαδικασίε έχουν τελειώσει, κάποιε βρίσκονται σε εξέλιξη. Επί του παρόντο όμω όλα λειτουργούν ομαλά. Είναι και ο εκπρόσωπο τύπου τη αστυνομία εδώ, ο κ. Χρήστο Ανδρέου. Κυρία Ανδρέου, σε ποια διαδικασία βρισκόμαστε, κυλούν όλα ομαλά, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ναι, Όπω έχετε πει και εσεί, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Βρισκόμαστε εδώ στο κέντρο κρίσεω του Αρχηγείου Αστυνομία, το οποίο ε, υπό τι οδηγίε του Βοηθού Αρχηγού Επιχειρήσεων υπάρχει ένα συντονισμό μεταξύ των επαρχιακών κέντρων επιχειρήσεων. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε οποιοδήποτε επεισόδιο, δεν χρειαστεί οποιαδήποτε παρέμβαση τη αστυνομία. Η όλη διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και ευελπιστούμε ότι όλα θα γυρίσουν ομαλά μέχρι το τέλο. Όπω έχετε πει και εσεί, όσον αφορά τι κινητέ κάλπε, ή βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία. Κάποιε από αυτέ έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ε, χωρί να υπάρξει οποιοδήποτε θέμα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, γύρω στι 12 και 30 κάτια, θα προβεί και σε δηλώσει ο βοηθό αρχηγό αστυνομία, ο κ. Δημήτρη Δημητρίου. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και τον κύριο Αντρέα.